Συνέδριο για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία διοργανώνει το Επιμελητήριο Εύρου εστιάζοντας την αξία των συνεργατικών σχημάτων με στόχο την τοπική ανάπτυξη. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Χριστόδουλος Τοψίδης, δίνει το στίγμα του συνεδρίου στο φακό της Αλφα Τηλεόρασης. Το Επιμελητήριο Εύρου αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας με αρρωγό τον επιχειρηματία. Το συνέδριο, επιχειρώντας μαζί, θέλει να στοχεύσει στο να πείσει τους ανθρώπους που έχουν θέληση να επιχειρήσουν, να τους δώσει τα εργαλεία ή τουλάχιστον τις δυνατότητες μέσα αυτές που μπορεί σήμερα να παρέχει το Επιμελητήριο Εύρου, στο ότι πρώτον να τολμήσουν να επιχειρήσουν, δεύτερον να κρατήσουμε τους νέους επαγγελματίες κατά μυαλά στην περιοχή μας και τρίτον ότι μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο που πιστεύουμε ότι πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες και το Επιμελητήριο είναι αρρωγός να αγκαλιάσει τους νέους, να καταπολεμήσει την ανεργία και εφόσον δημιουργήσει θέσεις εργασίας, παράλληλα να δημιουργήσει και νέους επιχειρηματίες. Η δημιουργία ενός υποστηρικτικού οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας και μιας νέας κουλτούρας που θα υποστηρίζει τα νέα επιχειρηματικά σχήματα, ειδικά σε περιόδους που επιχειρήσεις κλείνουν ή μεταφέρονται ακόμη και σε άλλες όμορες χώρες του εξωτερικού, είναι απαραίτητη σύμφωνα με τον κύριο Τοψίδη. Αυτό που θέλουμε εμείς και στόχο μας είναι ότι κάθε χρόνο να έχουμε αύξηση επιχειρηματιών. Παρόλο γνωρίζουμε, δεν ζούμε σε άλλη κοινωνία ή σε ένα άλλο οικονομικό περιβάλλον, ότι τα λουκέτα είναι πολλά. Από την άλλη πλευρά, οι νέοι άνθρωποι πρέπει να τολμήσουν, γιατί έρχεται το νέο ΕΣΠΑ που έχει μια σειρά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και θέλει ωριμότητα. Σε αυτό το στάδιο, εμείς σήμερα προετοιμάζουμε την επιχειρηματική κοινότητα, τους μελλοντικούς επιχειρηματίες της περιοχής μας, μέσα από μια σειρά δράσεων, την οποία είναι το επιχειρώντας μαζί. Την άλλη εβδομάδα έχουμε άλλα σεμινάρια, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά επιχειρηματιών, μια νέα κουλτούρα στην περιοχή μας, η οποία αύριο μεθαύριο θα προδώσει μια νέα αναπτυξιακή πορεία στην περιοχή του Εύρου και γενικότερα στο επιχείρημα του Εύρου. Τα προβλήματα, πρώτον, είναι ότι η αρνητική διάθεση στον καθένα να επιχειρήσει. Εμείς καθόμαστε αυτή τη στιγμή με μια σειρά συνεργατών, τεχνοκράτες, επιστήμονες ή το Επιμελητήριο είτε εξωτερικοί συνεργάτες, πρώτον να αποβάλουμε αυτό το αρνητικό συνέστημα, το οποίο προέρχεται από όλο το οικονομικό γίγνεσθε που έχει περιλάβει τη χώρα και γενικότερα την παγκόσμια οικονομία. Μέσα από αυτά τα εργαλεία που στην ουσία προωθούμε τη σειρά δράσεων εμείς ως Επιμελητήριο, πιστεύουμε ότι σε πρώτη φάση θα δώσουμε τη δύναμη, την τόλμη και το όραμα στους ανθρώπους που πραγματικά ήδη έχουν οραματιστεί. Εμείς στην ουσία δεν είμαστε η αρρωγή να δούμε τις δυσκολίες και μια σειρά προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η αγκυλώση, η γραφειοκρατία και όλα αυτά. Είμαστε εδώ πέρα ένας θετικός φορέας που μπορεί σε αυτό να συμβάλλει, πιστεύω, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να δημιουργήσουμε τους νέους επαγγελματίες. Κλείνοντας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου δεν παρέλειψε να αναφέρει πως η δημιουργία νέων επιχειρήσεων ευρύτερα είναι ο μόνος τρόπος που θα επιτρέψει την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας συνολικότερα. Επειδή η χώρα μας είναι σε μια τροχιά που έχει ξεφύγει πλέον από το δημόσιο υπάλληλο ή γενικότερα από το δημόσιο λειτουργό και πρέπει να δημιουργηθούν οι νέες επιχειρηματικές ιδέες, δηλαδή στην ουσία να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις, γιατί έτσι και η χώρα μας πολύ πιο εύκολα θα ανταπεξέλθει την κρίση και την οικονομία. Αυτό μας επιβάλλει, ας το πούμε, οι εταίροι μας. Εκεί πάει η οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία τη στόχευσή της. Εκεί είναι τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και σε αυτούς τους τομείς εμείς επάνω δίνουμε σήμερα τη δυνατότητα, αγκαλιάζουμε και με άλλα προγράμματα που θα σας αναπτύξουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή στην ουσία οριμάζουμε μελέτη για τους νέους επιχειρηματίες, για να μπορέσουμε να είμαστε η αρρωγή σε αυτήν την προσπάθεια όλων αυτών των ανθρώπων στο να στοχεύσουν να κάνουν δική τους επιχείρηση. Η ημερίδα είναι ανοιχτή για το κοινό, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται την 5η 24 Σεπτεμβρίου στις 3.30 το μεσημέρι στον τρίτο όροφο του Επιμελητηρίου. Παράλληλα, την ίδια ημέρα θα υπάρξει εκδήλωση δικτύωση στις 8.30.